Γεια σας φίλοι και φίλες, μετά από παρόντρινση του Νέρντουλα της ομάδας, του Βασίλη, μας είπα στα νεύρα να έρθουμε στο Athens Science Festival και ήρθαμε εδώ στη Τεχνόπολη στον Γκάζι για να δούμε τα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης, να μιλήσουμε με τους πρωταγωνιστές, με τους επιστήμονες οι οποίοι παλεύουν, αγωνιούν, πειραματίζονται για δική σας άνεση, για την υγεία σας, για όλα αυτά. Τι άλλο θα δούμε, Βασίλη? Και για όλα αυτά που δεν ξέρουμε, πάμε να δούμε παλιούς και νέους φίλους, επιστήμονες, οι οποίοι και εμένα σαν γέροντα μπορεί να βοηθήσουν στην επιστήμη της ιατρικής, ξέρω εγώ, να μου δώσει παράταση, ξέρω εγώ, ζωής. Λοιπόν, γεια σας. Βρισκόμαστε στο έκθεμα του ΣΕΔ. Είμαστε καταρχάς στο Athens Science Festival. Και εδώ πέρα ουσιαστικά αναπαριστούμε εικονικά με ένα ποδόσφαιρο πρωτονίων το τι γίνεται σε μία σύγκρουση σαν επιταχυντή. Είναι σκιά, ρε. Όχι, ρε, το φάγα. Εντάξει. Εμένα δεν δουλεύει. Έλα, ρε, φίλε. Ένα. Έλα, δεν δουλεύει καλά, ρε. Πάρτο, στη μάπα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον LHC, που είναι ο μεγαλύτερος επιταχυντής του ΣΕΡ. Και μέσω ουσιαστικά του ποδοσφαίρου είναι σαν να συγκρούμε τα πρωτόνια. Μπράβο, δεν μπορούμε να ανοίξουμε μαύρη τρύπα. Όχι, με αυτόν τον τρόπο δεν ανοίγουμε. Μια μικρούλα, ρε, μια τρυπίτσα, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, όχι, δεν ανοίγει μαύρη τρύπα. Και ουσιαστικά πάνω στο βίντεο φαίνεται το τι παράγεται από αυτή τη σύγκρουση. Τι παράγεται? Παράγονται σωματίδια ακόμα πιο υποατομικά, ακόμα πιο θεμελιώδη από τα ήδη υπάρχοντα, από τα πρωτόνια. Όπου αν παραχθούν πάρα πολλά τέτοια. Αν παραχθούν πάρα πολλά, σημαίνει ότι συγκρούνται και με πολύ μεγάλη ενέργεια τα πρωτόνια, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά στο να βρούμε το τι έγινε στην απαρχή του σύμπαντος. Μάλιστα, δηλαδή την πρώτη ουσία, το σωματίδιο του Θεού που λέμε. Στα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου που δημιουργήθηκε το σύμπαν. Μπράβο, μπράβο. Το βιντεάκι που δείχνει εδώ πέρα δείχνει αριστερά πώς είναι, ας πούμε, η ανθρώπινη υπόσταση χωρίς το μποζόνιο του Higgs, το οποίο ουσιαστικά δίνει, είναι σαν να λέμε ότι δημιουργεί ένα χαρακτηρικό το πεδίο, δημιουργεί την υπόσταση στην ύλη. Μπράβο, για να και υπάρχει. Δεξιά είναι με το μποζόνιο του Higgs. Και όπως παρατηρείτε, αριστερά είναι πολύ πιο αέρινες οι φιγούρες. Είσαστε εθελόντρια από ό,τι βλέπω. Είμαι εθελόντρια. Πού εθελοτυφλείτε? Λοιπόν, άμα θέλετε μπορείτε να πείτε μέσα. Έχουμε ομιλία που διοργανώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Λέγεται «Αναζητώντας την αλήθεια με το φως». Υπονοεί τον άστρο. Οπότε άμα θέλετε να την παρακολουθήσετε, ξεκινάει σαν ένα τεταρτάκι. Από το Πολυτεχνείο, από τους Εκλόγους Μηχανικούς είμαστε. Εκπαιδευτική δράση στα σχολεία για περιβαλλοντικούς σκοπούς κυρίως, για θέματα ενέργειας, κλιματικής αλλαγής. Μέσα σε αυτά είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά. Οπότε πηγαίνουμε σε διάφορα σχολεία, δίνουμε στα παιδιά τα υλικά, παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πάνελ, μπορείτε να δείτε. Και με την καθοδήγησή μας. Όπου, πιάνω πάνελ, φίλε. Πρόσεχες, πάει εύκολα. Πολύ ωραία. Πάνελ. Πειράζει να το αγγίζω. Όχι, μην το αγγίζει. Και τα κανονικά. Γιατί τα μόρια σου μπαίνουν μέσα. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, θα είχε πρόβλημα. Θα το σκίαζε, α πούμε. Από τα λάδια που έχουν τα χέρια σου. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα είναι δείγμα. Κάτω τη θέση. Βλέπουμε εδώ το μέλλον δηλαδή που δεν χρειαζόμαστε άλλε πηγέ που μολύνουν την ανθρωπότητα. Θα μπορείτε να παίξετε και με αυτή την κουβέρτα. Άμα τη σκεφτείτε. Αχ, τι ωραία κουβέρτα αυτή. Για δοκιμάσαι το. Όπου μια τέτοια έχει στρατό. Όπου τι μνήμε. Κορχή δεν έχει. Τι να κάνω. Κάνει το point. Πες μου. Πες μου. Όρισε, πες μου. Κοίταξε εσύ το θέατρο. Ναι. Να σε επικεντρώσει στο θέατρο. Α, ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα στο αποκαλύψω. Χωρίς ήλιο δεν έχει θέατρο. Έτσι είναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπαζίνκα! Ζούμε το Big Bang Theory, μα κανονικά. Έγινε επιστήμονα στα γεράματα. Ω, γαμάτο! Να συντονιστούμε λίγο, παιδιά, γιατί είναι παραφωνία. Λοιπόν, το τσέλο θα παίξει 3 τέταρτα στο τενόρο. Όχι, παίξτε μπάλα.
Παίζω εγώ τίποτα. Παίζει τίποτα, ακούγεται. Συμπατική μουσική. Κουβανός από την Ανδρομέδα. Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας στο Άλφα Κεντάβρου. Η Μούτζα παράγει αυτή τη μουσική, όταν φασκελώνεται κάποιον. Αυτό εδώ. Ψάχνοντας στο Google συμβουλές για το πώς να καταπολεμήσω το άγχος που θα είχε κατά τη διάρκεια της. Μία από τις συμβουλές που βρήκα ήταν, λέει, να φαντάζεσαι το κοινό με τα ισόρουχα. Είμαι ο Παύλος Καστανάς, είμαι φυσικός, έχω μάστερ στην αστροφυσική και εδώ για αρκετά χρόνια ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Τόσο την ιδιωτική τριτοβάθμια, όσο και την δευτεροβάθμια. Και όπως επίσης θα έχετε καταλάβει, εδώ και περίπου ένα χρόνο έχω ένα κανάλι το οποίο λέγεται Αστρόνιο, που έχει σκοπό να φέρει την αστρονομία λίγο πιο κοντά στο ελληνόφωνο κοινό. Και εδώ βλέπουμε δύο ανώριμους ηλίθιους. Βασίλη, μία δήλωση. Θα ζεις, αγόρι μου. Θα με ταλαιπωρείς. Θα ζεις πολλά χρόνια. Δεν τέλειο. Μαλάκα, πάει γάμα. Κάνεις δύο ώρες όμως ουρανεύεις, δε φίλε. Παμπαλέ. Έλα, μαλάκι. Έλα, ναι, μαλάκι, να φύγω, ρε, μαλάκι. Είναι τέλειο, τελευταία. Round 2. Ένα σοβαρό έχει ομάδα και αυτόν δεν τον εκτιμάτε. Ναι. Βγήκε. Μην εκεί, μην εκεί, μην εκεί, έρθει πάνω σου. Stop. 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 Yes.